Με το πρώτο πείραμα θα δείξουμε την επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων. Εδώ έχουμε δημιουργήσει αιώρημα μιας αμυλούχου σκόνης, συγκεκριμένα corn flour, σε διάλειμμα υπεροξιδίου του υδρογόνου. Εδώ υπάρχει διάλειμμα υπεροξιδίου του υδρογόνου της ίδιας συγκέντρωσης, όπου δημιουργήσαμε το αιώρημα αμύλου. Εδώ θα ρίξουμε διάλειμμα ιωδίου κουκαλίου. Στο ένα από αυτά όμως το διάλειμμα ιωδίου κουκαλίου έχει διπλάσια συγκέντρωση από το άλλο. Εκεί που θα ρίξουμε το διάλειμμα διπλάσια συγκέντρωση ιωδίου κουκαλίου, θα παραχθεί ταχύτερα ιώδιο και θα έχουμε ταχύτερη μετατροπή του χρώματος από λευκό σε κιανό αυτού εδώ του αιωρήματος. Εδώ φάνηκε σαφώς η χρωματική διαφορά. Με το πείραμα αυτό θα δείξουμε την επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων. Σε αυτούς τους δύο δοκιμαστικούς σωλήνες υπάρχει το ίδιο διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως, το ένα από τα οποία όμως το θερμάναμε πάνω σε υδρόλουτο. Ρίχνοντας μέσα στο καθένα από αυτά μεταλλικό ψευδάργυρο, παρατηρούμε ότι στο διάλειμμα το οποίο έχουμε προηγουμένως θερμάνει πάνω στο υδρόλουτρο, γίνεται ταχύτερη παραγωγή υδρογόνου που φαίνεται από την ταχύτερη παραγωγή των φυσελίδων σε σχέση με το άλλο διάλειμμα το οποίο είναι ψυχρότερο. Φαίνεται σαφώς η διαφορά στην παραγωγή των φυσελίδων. Τέλος.